Μία, θέλω να μάθω τι απέγιναν η μάνα μου με την αδερφή μου. Αν έσωζα το Μιχάλη, θα μου έπαιρνε τη Δέσποινα. Θυσιάσατε το ένα παιδί για να ζήσει το άλλο. Μίλησα και με την Λέκτρα και μου είπε ότι θα ψάξει στο ίδρυμα να δει αν τον είχαν πάει εκεί. Και μήπως βρει το όνομα του ψερά και που έμενε. Α, λοιπόν, έρθει από εδώ. Δεν θέλω να του πει ότι εγώ είμαι ο Μιχάλης. Έλα, Τζο. Μάλλον βρήκα την φίλη του ξένου που μου ζήτησε. Πρέπει να τη μιλήσω να σιγουρευτώ. Αλλά δεν γίνεται από το τηλέφωνο. Και τι θα κάνει, θα πα στη Βηρητό. Έφυγα. Και πώς θα φύγεις, τι θα πούμε στον Πολυβίου. Πες ότι είμαι άρρωστη. Μπορούμε απλά να είμαστε όπως ήμασταν πριν. Ε? Τελείωσα μαζί σου. Με αυτό το μπουρδέλο που έχεις στήσει εδώ πέρα. Τελείωσα. Καλά, καλά, εντάξει, αύριο εδώ πάλι θα είσαι. Έχουμε κανένα νέο με αυτόν που άφησε το σημείο μας στο ξένο. Μπα, όχι. Μάλλον φάρσα. Και αυτό που έστειλε στον Πολυβίου. Τι είναι. Μην τα βάζεις μαζί της. Θα το μετανιώσεις. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι. Τι τους έχω κάνει. Ποιος είναι. Αστυνομία! Πέτρο! Πολυβίου. Συνομώτησε το σύμπαν. Την έστειλε στον ξένο αυτός που άφησε και το σημείωμα. Ποια είναι αυτά τα παιδιά? Γιατί του τα έστειλε? Δεν έχω ιδέα. Τι έκανε ο ξένος 25 χρόνια πριν? Δεν ξέρω. Ορκίζεσαι στην Άννα? Δεν θα ξαναπιάσεις ποτέ την Άννα στο στόμα σου. Δεν ξέρω ποιος άφησε το σημείωμα. Δεν έχω ιδέα ποια είναι τα παιδιά στη φωτογραφία. Ούτε εγώ, ούτε ο Χριστόφορος. Λοιπόν, αν θέλεις με πιστεύεις. Όρκους δεν έχει. Αύριο μπορεί να ξέρω περισσότερα. Από ποιον? Όταν μάθω θα σου πω. Ή μάλλον θα το πω κατευθείαν στο ξένο. Ειρηνή. Ό,τι και να γίνει πριν 25 χρόνια, ο Χριστόφορος δεν θυμάται τι έχει κάνει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν έχει κάνει κάτι κακό, άσε με να το πω εγώ. Okay. Πού το ψώνισες το πράγμα? Τίποτα δεν ψώνισα. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε πάνω μου. Κάποιος μου την αίσθησε. Όλοι το ίδιο λέτε. Γίνε λίγο πιο πρωτοτύπο. Κάποιος μου την αίσθησε, λέμε, και το φύτεψε στη τσέπη μου. Ποιος? Δεν ξέρω. Επέρνα το βράδυ στο κλουβί και αύριο μπορεί να θυμηθείς. Ποιος σας είπε ότι είχα κόκα πάνω μου? Κάποιος σας το είπε, έτσι δεν είναι? Αυτός μου την αίσθησε και το ξέρετε. Όνειρα αγγλικά μου φωνιέ. Ήρθες. Τον είδες. Το μίλησες.
Θεμή, λέει αλήθεια. Δεν θυμάται. Ό,τι είπε η Αλεξία, ότι έχασε τη μνήμη του από μια σφαίρα στον πόλεμο, στο Λίβανο, είναι αλήθεια. Του είπες ποια είσαι και τι έκανε τότε? Δεν του μίλησα καν. Ήταν μόνος του στον κήπο του σπιτιού του και προσπαθούσε να θυμηθεί. Ποιοι είναι αυτοί, ρε άνθρωπε, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι? Αλλά ακόμα και αν δεν θυμάται, ξέρει ότι είμαι εγώ. Ξέρει ότι είμαι εγώ που το έστειλα τις φωτογραφίες και το σημείωμα. Αλλιώς δεν θα μου έστειλε τις πεταλούδες. Ποιο σημείωμα και ποιες φωτογραφίες? Πώς ήταν η ταινία? Καλή. Γι' αυτό μου έστειλες να βρεθούμε να με ρωτήσεις πώς ήταν η ταινία. Σε έψαχνα σήμερα στη σχολή, αλλά δεν ήρθες. Ήθελα να μιλήσουμε για κάτι. Ο πατέρας σου μου είπε ότι μας είδε στο αμάξι χθες που τον έφερα στο σπίτι. Και ίσως παρεξήγησες. Με το Θέμη είμαστε πολύ καλοί φίλοι, τίποτα παραπάνω. Και το φίλι που του έδωσες από εκτίμηση ήταν? Ήταν ένα ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ που άκουσες. Άκου, Χριστίνα, ακόμη κι αν ένιωθα κάτι παραπάνω για τον πατέρα σου, δεν θα έκανα κανένα βήμα. Δεν το θεωρώ σωστό, τον εκτιμώ και δεν θα έμπαινα ανάμεσα σε ζευγάρια. Αλήθεια. Να σου πω κάτι. Αν γουστάρεις με τον πατέρα μου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από τότε που ήρθαμε, πλακώνεται συνέχεια με τη μάνα μου, άρα αν είναι καλύτερα μαζί σου, εγώ περισσεύω. Τη συνέβη κάτι πολύ τραγικό. Έτσι μου υποθέμεις. Έχασε τα παιδιά της πριν από 25 χρόνια. Γι' αυτό ανησυχεί συνεχεία για μένα. Τα έχασε εδώ στην Κύπρο, άρα έχει αλτάρει από τότε που ήρθαμε. Και εσύ δεν θα φύγεις από το σπίτι? Πώς το ξέρεις? Το καταλαβαίνω. Είσαι 18 χρονών, είναι λογικό. Θες την ηρεμία σου, θες να ζήσεις τη ζωή σου. Έτσι ήμουνα κι εγώ όταν ήμουνα 18. Ευτυχώς και κάποιος που καταλαβαίνει. Κοίτα, Χριστίνα, το σπίτι μου είναι μεγάλο. Έχω ένα έξτρα δωμάτιο. Αν θες, μπορείς να έρθεις να μείνεις μαζί μου. Είμαι όλη μέρα στο πανεπιστήμιο, θα έχεις όλο το χρόνο μόνη σου και εννοείται δεν θέλει ενίκιο. Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι τόσο χάλια στο σπίτι μου. Ωραία. Αν κάποτε η κατάσταση στο σπίτι γίνει χάλια, έλα να μείνεις σε μένα. Θα είναι ωραία να έχω κι εγώ παρέα. Καλό βράδυ. Πήρε ποτέ δυνατό. Αφήσες ανώνυμο σημείωμα πάνω στο γραφείο του και τις φωτογραφίες των παιδιών σου στη τσάντα της γυναίκας του. Μα τρελάθηκες. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι θυμάται. Ωραία. Και τώρα βεβαιώθηκες για το αντίθετο. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει νόημα ό,τι και να κάνεις τώρα. Γιατί δεν θυμάται τίποτα. Το ξέρω. Αλλά ακόμα και αν δεν θυμάται, πρέπει να ξέρει. Πρέπει να ξέρει τι έκανε στον Νικήτα και στα παιδιά μας. Αλλά τι θα κερδίσεις εσύ? Ακόμα και να του το πεις, είναι το ίδιο, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Η μόνη που θα υποφέρεις θα είσαι εσύ. Κατάλαβα. Άλλος ένας καυγάς στο όμορφο σπιτικό μας. Πού ήσουνε? Με κάτι φίλους που είχαμε σινεμά. Και γιατί δεν μου το πες? Το είπα στον μπαμπά πριν φύγω από τη σχολή. Ναι, είναι αλήθεια, μου το είπε. Δεν μπορούσες να μου το έχεις πει. Δεν με ρώτησες που είναι. Δεν πήρες καν είδηση ότι δεν ήταν εδώ. Thank you.
Μην ανησυχείς, θα της μιλήσω. Και αν έχει κάτι στο νου της, θα την καταφέρω να μου το πει. Σε ευχαριστώ. Είμαι εδώ για σένα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Προχωράς με τον Κασιμάτη, α. Φύγε τώρα, Άρη. Τον πήγες στο σπίτι του, του έδωσες και φυλάκι στο μάγουλο. Πολύ ρομαντικό. Ποιος το είπε, η Χριστίνα? Μπορεί και να σε παρακολουθώ. Τι θες, Άρη? Φύγε τώρα από το σπίτι μου. Εσύ τι θες με τον Κασιμάτη? Να τον χωρίσεις από τη γυναίκα του επειδή ο άλλος δεν χωρίσει τη δική του για σένα? Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με το Θέμη, αυτό είναι όλο. Είχαμε μια συζήτηση χθες το βράδυ. Ωραία λοιπόν, φτιάξε τα μαζί του που αυτό θέλεις. Και τον χωρίσεις τη γυναίκα του γιατί έτσι σχεδιάζεις, θα έχει πολύ πλάκα. Μπορεί να γίνεις και πεθερά μου. Τα έχεις φτιάξει με τη Χριστίνα? Όχι ακόμα, θα μείνουμε μαζί. Συγκάτοικοι, αλλά ξέρεις τώρα, οι δυο μας, ένα σπίτι, πολλά γίνονται. Αποκλείεται. Θα μου το είχε πει ο Θέμης. Δεν στο είπε γιατί δεν το ξέρει. Μετακομίζουμε αύριο. Α, και... μην του πεις τίποτα, εντάξει. Γιατί θα αναγκαστώ να το πω κι εγώ για τις όμορφες στιγμές μας. Καλό βράδυ, καθηγητά. Μαλά! Τι κάνει αυτός εδώ? Ήρθε να διαβάσουμε. Μπορώ να το πάρω λίγο? Μπορεί να το πάρεις καθόλου. Ξέρει ο μπαμπάς ότι είσαι εδώ? Ναι. Του το είπα στο τηλέφωνο. Είναι στείλει μεσό για δουλειά. Θα έρθει αργά. Θα κοιμηθώ εδώ απόψε. Και αύριο θα πάμε μαζί σχολείο. Το κάνουμε συχνά. Τι έκανε λέει? Να κοιμάστε μαζί? Να πηγαίνουμε σχολείο μαζί. Οκ. Οκ. Εφόσον λογαριάσατε χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιο ξενοδόχο? Αυτό. Πάτσος δεν είναι? Αστυνομικός παρακαλώ. Λοιπόν, εσύ στο δωμάτιο του Σαμάλα, εσύ στο δικό μου. Και εσύ? Εγώ εδώ, ανάμεσα. Καλησπέρα, υποστηνούμε. Καλησπέρα. Συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας, αλλά πρέπει να σου πω κάτι το οποίο ξεχάσαμε και οι δύο. Τι πράγμα? Η Αμάλα είναι μάρτυρα σε φόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσει στη δίκη του δώρου νεοκλέους. Άρα δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Μα έχετε την έγγραφη κατάθεσή της. Νομίζω είναι αρκετή για το δικαστήριο. Πρέπει να καταθέσει όμως. Οι ένορκοι είναι καλύτερα να ακούσουν και να τη δούνε παρά να διαβάσουν ένα χαρτί. Μόλις με ειδοποίησαν ότι έχετε η θεία της την επόμενη εβδομάδα. Θα φύγει μαζί της και αν χρειαστεί να είναι στη δίκη, μπορεί να γυρίσει. Γιατί πρέπει να γίνει όλος αυτός ο κόπος? Ενώ μπορεί να μείνει εδώ, να καταθέσει και μετά να φύγει. Ξέρετε πότε θα γίνει η δίκη? Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει, εννοώ. Ωραία. Αν γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα καταθέσει. Αν γίνει αργότερα, θα κανονίσουμε να γυρίσει από τη Συρία και να είναι στο δικαστήριο. Καλό σας βράδυ, υπαστηνούμε. Καλό βράδυ. Πότε θα φύγω? Δεν ξέρουμε ακόμα. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, να παραγγείλουμε πίτσες, τι λες? Ωραία, πάμε. Με πήρε ο ύπνος εδώ. Τι ώρα είναι? 7:30. Πάω να ξυπνήσω τον Ανδρέα. Έχεις μήνυμα στο κινητό σου?
Ήρθε χθες το βράδυ όταν κοιμόσουν. Αργά. Ποιος είναι? Δεν έχω ιδέα. Θα το δω μετά. Πήρα να σου πω ότι τελείωσα με όλα αυτά. Δεν θα ξαναπάω στο μαγαζί, ούτε θα ξαναδω τη Μάρκελα. Με αυτή την κολοδουλειά. Τελείωσα. Απλά ήθελα να το ξέρεις. Ποιος είναι? Αστυνομία! Ανοίξτε! Μάρκο, εγώ είμαι. Μόλις πήρα το μήνυμά σου. Άκουσα ότι μπήκε η αστυνομία στο σπίτι σου. Τι γίνεται? Σε παρακαλώ, πάρε με να μου πεις. Όλα καλά? Ναι. Πηγαίνω να ξυπνήσω τον Αντρέα. Πήρα να σου πω ότι τελείωσα με όλα αυτά. Δεν θα ξαναπάω στο μαγαζί, ούτε θα ξαναδω τη Μάρκελα. Με αυτή την κολοδουλειά. Τελείωσα. Απλά ήθελα να το ξέρεις. Ποιος είναι? Αστυνομία! Ανοίξτε! Πού πας? Στο διάολο! Και ξέρεις κάτι? Τελείωσα μαζί σου. Με αυτό το μπουρδέλο που έχεις στήσει εδώ πέρα. Τελείωσα. Καλά, καλά, εντάξει. Αύριο εδώ πάλι θα είσαι. Μην το κάνεις. Μην με προκαλείς, θα το μετανιώσεις. Θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Μ' ακούτε? Δικαιούμαι ένα τηλεφώνημα. Φέρτε μου το κινητό μου. Αγριεμένος ξυπνήσεις, Μορφωνιέ. Θέλω το κινητό μου να πάρω το δικηγόρο μου. Μάρκο, εγώ είμαι. Μόλις πήρα το μήνυμά σου. Άκουσα ότι μπήκε η αστυνομία στο σπίτι σου. Τι γίνεται? Σε παρακαλώ, πάρε με να μου πεις. Τι? Δεν έχεις το τηλεφωνό του? Μπορούμε να σου βρούμε εμείς έναν. Ναι, Μάρκο. Άκουσα το μήνυμά σου. Ναι, κι εγώ το ίδιο. Μα τι έγινε, ήρθε η αστυνομία στο σπίτι σου? Ναι. Και τώρα είμαι στο τμήμα. Δικαιούμαι μόνο ένα τηλεφώνημα. Μα γιατί, τι έγινε χθες το βράδυ? Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μπορείς? Πες μου. Θέλω να πας στο εγκληματολογικό και να βρεις μια αστυνομικό. Τη λένε Ειρήνη Ανδρέου. Βρες την και πες της ότι με κρατάνε στη δίωξη ναρκωτικών. Κάνεις πλάκα, έτσι? Δεν πρόκειται να πας πουθενά. Φεύγω σε 10 λεπτά για το αεροδρόμιο. Πες στον Πολυβίο ότι είμαι άρρωστη. Είσαι τρελό κι εσύ. Τέλος πάντων. Και να σου πω, κι αν αυτή η φίλη του ξένου δεν έχει ιδέα τι έκανε ο ξένος τόσα χρόνια, που είναι και το πιο πιθανό, έτσι, και θα τα έχεις ρισκάρει να τα μάθει όλο ο Πολυβίο, και θα έχεις κάνει και ένα σιρεκέλα στη Βηρητό Τσάμπα. Δεν θα το μάθει αν με καλύψεις. Όσο για το σιρεκέλα, αν δεν πάω, δεν θα μάθω αν είναι τζάμπα ή όχι. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ όταν γυρίσω. Οκ, έλα. Καλό ταξίδι. Τα λέμε. Τρελό, τρελό. Τρελό είσαι και φαίνεσαι. Γεια. Ρωμαίο, Ιουλιέτα, ελάτε, έχουμε να πάμε σχολείο. Πού πας με αυτό?
φεύγω και δουλειά. Θα γυρίσω το βράδυ. Ξέρω τι κάνεις. Έμαθες που είναι η κλινική του πατέρα σου και πας να του πάρεις να πιεις. Τρελάθηκες! Δικά μου πράγματα είναι. Σε περίπτωση που δεν προλάβω να τελειώσω τη δουλειά και χρειαστεί να μείνω το βράδυ. Τι έχεις πάθει, μου λες. Τι έχω πάθει. Ξέρω τι έχω πάθει. Θέλω να το κόψει επιτέλους αυτό το ρημάδι, να τελειώνουμε μία και έξω. Κι εγώ το θέλω σε εσύ. Μαμά δεν θα το πηγαίνει ποτέ να πιει. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Το ξέρω. Και συγγνώμη που κάνω σαν τρελή τον τελευταίο καιρό. Αλλά με έχει τρελάνει όλη αυτή η ιστορία. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς και είσαι ακόμα εδώ? Θα πάω για δουλειά, πάω στο αεροδρόμιο. Εσύ πώς και τόσο πρωινή? Πέρασα να πάρω το γράμμα για τον Αρίστο. Μήπως το άφησε στη Σοφία. Θα πάω στην κλινική σήμερα για άλλο λόγο και μπορώ να του το δώσω. Ποιο γράμμα? Αφού δεν μπορώ να πάω να τον δω, του έγραψα. Η Ηλέκτρα θα το πάει στην κλινική να το δώσουν. Α, το έχω μέσα, περίμενε μισό λεπτό πάνω στο φέρω. Τρελάθηκες. Κι αν το ρωτάει για το εκείνο το βράδυ, τι της έλεγε όταν ήταν μεθυσμένος? Δεν είναι χαζή. Θα το διαβάσουμε πριν. Αν μου απαντήσει, θα μου το φέρεις, ε? Φυσικά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θα τα πούμε το βράδυ, εντάξει? Αν μείνω, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, κορίτσι μου. Άντε, να προσέχεις. Έγινε. Γεια. Κώστα μου. Μπαμπά μου, ελπίζω να είσαι καλά εκεί. Η μαμά είπε ότι δεν μπορούμε να σε δούμε για λίγο καιρό. Να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι και σε αγαπάω. Και αν θέλεις να μου πεις κάτι, γράψε μου και θα μου το φέρει η Ηλέκτρα. Σε φιλώ. Δεν θα του το πας? Όταν τον δει, θα της πει ότι δεν του το έδωσα. Θα τον δω εγώ και θα το κανονίσω πριν να τον δει. Με περίμενε έξω από το σπίτι μου χθες. Ήθελε τη βοήθειά μου. Για ποιο πράγμα? Για μια παλιά υπόθεση φόνου που ψάχνει. Του Νικήτα Αβράμη. Ναι, υπόθεση Αβράμης, το 95. Για κοίτα τώρα, φίλε. Έλα, γεια. Καλημέρα. Βοηθήσουμε σε κάτι? Ψάχνω κάποια αστυνομικό. Ήθελα να μιλήσουμε. Κάποια Ειρήνη Ανδρέου. Α, δεν ήρθε ακόμη. Στέφανε, κυρία ψάχνει την Ειρήνη. Αστυνόμος Πετράτος, συνάδελφος της Ανδρέου. Παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω? Πρόκειται για κάποιον φίλο μου, τον Μάρκο Ιακώβου. Αυτός μου ζήτησε να τη βρω. Τον συλλάβατε χθες. Είναι στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Είχε ναρκωτικά πάνω του. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να μου το πει αυτό στο τηλέφωνο. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ, για να μάθω τι συμβαίνει. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε? Από ό,τι φαίνεται, ο ξένος δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του Νικήτα. Έψαχνε το κινητό του Μάρκου, γιατί γνώρισε τυχαία τη γυναίκα του αυτός και τα πήρε στο κρανίο. Είστε ή? Μια φίλη του. Όνομα εννοώ. Αλεξία. Ξένη. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να πάω λίγο στη δίωξη. Να κάνεις τι? Η κυρία Ξένο από εδώ χρειάζεται βοήθεια. Αστυνόμος Πολυβίου, πώς μπορώ να βοηθήσω, κυρία? Οι συνάδελφοι στη δίωξη πιάσαν τον Μάρκο Ιακώβου. Προφανώς με κάποια ποσότητα πάνω του. Ο Ιακώβου που ήρθε εδώ για την παλιά υπόθεση. Δεν νομίζω να είναι συνωνυμία. Εξυπνάδες. Η πολύ παρέα με την Ανδρέου Χθεή. Ξέρετε, θα ήθελα να μάθω τι συμβαίνει. Να πάτε μαζί. Θα επικοινωνήσω με κάποιον. Παρακαλώ. Να ακολουθήσετε. Και πώς έγινε αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή την υπόθεση δεν την είχαν κλείσει πριν χρόνια? Κάποιος πήγε και τους ζήτησε να ψάξουν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος. Δεν ξέρει.
έμαθε πως το αγόρι, ο γιος της Βαγγελιός Λοΐζου, ζει. Είχε πέσει στη θάλασσα εκείνη τη μέρα και το έσωσε ένας ψαράς. Το είχαν φέρει για λίγο στο ίδρυμα, αλλά το σκάσε και πήγε στο Ζαρά και αυτός το κράτησε. Εσύ? Τα ήξερες όλα αυτά? Πού να τα ξέρω. Δεν το είδα καν το παιδί. Και τώρα πού είναι, ζει με τον ψαρά? Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ούτε ποιος είναι ο ψαράς, ούτε που μένει. Γι' αυτό με ρώτησε. Θέλει να ψάξω στα αρχεία του ιδρύματος, μήπως βρω ποιος είναι και που μένει. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να ήταν στο ίδρυμα? Μπορεί. Αλλά αν έμεινε για λίγο, δεν θα υπάρχει τίποτα στα αρχεία. Και να υπάρχει, θα φροντίσεις να τα εξαφανίσεις. Και θα της πεις ότι δεν βρήκες τίποτα. Αυτό είχα σκοπό να κάνω. Αυτός ο καταραμένος ο Αρίστος φταίει. Από τη μέρα που άρχισε να ανοίγει το στόμα του, όλα πάνε στραβά. Τίποτα δεν πάει στραβά. Μια σύμπτωση είναι. Θα ψάξει λίγο ακόμα, δεν θα βρει τίποτα και θα τελειώσει εκεί. Και αν ψάξει αυτόν τον Μιχάλη Βασιλείου και μετά αρχίζει να ψάχνει για τους γονείς του? Οι γονείς του εξαφανίστηκαν πριν 25 χρόνια. Μπορεί να μην ζουν καν. Και αν ζουν, εξαφανίστηκαν γιατί δεν θέλουν να τους βρει κανείς. Δεν θα βρει τίποτα. Όλα θα είναι μια χαρά. Πήγα να βρω την αστυνομικό που μου είπες και βρήκα έναν συνάδελφό της και ήρθαμε μαζί εδώ. Με αφήσανε εδώ για λίγο. Μάρκο, τι σημαίνει, γιατί είσαι εδώ? Δεν έπρεπε να σε πάρω, αλλά άκουσα το μήνυμά σου. Πες μου, σε παρακαλώ, τι έχει συμβεί? Βρήκα ναρκωτικά στο σπίτι σου, γιατί σε φέραν εδώ? Πάνω μου. Ήρθαν ξαφνικά χτες το βράδυ από το σπίτι μου και άρχισαν να ψάχνουν. Βρήκανε κοκαίνη στη τσέπη του μπουφάνου μου. Αλλά δεν είναι δικιά μου. Κάποιος την έβαλε εκεί και μετά με κάρφωσε στην αστυνομία. Ποιος, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Πρέπει πρώτα να βγω από εδώ μέσα, γι' αυτό σου είπα να βρεις την Ανδρέου. Αφού βγω, θα βρω ποιος το έκανε. Χριστόφορος το έκανε? Δεν νομίζω. Δεν τον είδα χτες. Ναι, αλλά μπορεί να έβαλε κάποιον χωρίς να το καταλάβεις να το βάλει στην τσέπη σου κρυφά. Μπορεί, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να το έκανε και η Μαρκέλα, επειδή της είπα ότι τα παρατάω και φεύγω. Ή μπορεί και οι δύο μαζί. Μου είπα ότι δεν έχουν ξαναμιλήσει από τότε, αλλά μπορεί να μιλάνε ακόμα. Ή να είναι ακόμα μαζί. Όχι. Ούτε μιλάνε, ούτε είναι μαζί. Έχει να τον δει χρόνια και αυτό το ξέρω στα σίγουρα. Αλήθεια? Από πού το ξέρεις, από αυτήν? Και την εμπιστεύεσαι, ε? Η Μαρκέλα τον μισεί. Γι' αυτό με έβαλε να σου την πέσω. Να σας χωρίσω και έτσι να τον εκδικηθεί που την παράτησε. Δεν κάνουνε τίποτα μαζί. Πίστεψε με. Και εσύ πώς το ξέρεις, ε? Από αυτήν. Πιστεύεις αυτήν. Μπορεί να λέει ψέματα σε σένα, σε μένα, σε όλους μας. Αλεξία, σε παρακαλώ, μην κάνεις κάτι. Μην ανακατευθείς άλλος όλο αυτό. Αν βγω από εδώ μέσα, θα τη βρω μόνος μου την άκρη. Εντάξει, ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι χθες? Άμα βγω, θα ήθελα να φύγω μαζί σου. Έστω για λίγες μέρες, να πάμε κάπου όμορφα. Μακριά από όλους και από όλα, μονάχα οι δυο μας. Ξέρω τι δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να μου το πεις αυτό. Συγγνώμη, διακοπτώ.
Μίλησα με τον συνάδελφο και με ενημέρωσε για τον πλέξιμο. Ναι, δεν είναι δικιά μου η κόκα. Τους το είπα 100 φορές. Κάποιος με παγίδεψε. Και ξέρουν ποιος είναι. Είναι αυτός που με κάρφωσε και τους έστειλε στο σπίτι μου. Δέχθηκαν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και ήρθαν να τσακάρουν και μπίνγκο. Λέει αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν σοβαρούς λόγους να θέλουν να το παγιδεύσουν. Ναι. Ποιοι δηλαδή? Δεν ξέρω. Θα τους βρω μόνος μου όταν βγω από εδώ. Κοίτα να δεις που θα είναι γρηγορότερα από ό,τι πιστεύεις. Γιατί? Θα με αφήσουν να φυγώ. Mm-hmm. Η ποσότητα που βρέθηκε στην κατοχή σου δεν ήταν κόκα. Χριστίνακι μου, σήκω αγάπη μου, είναι 8 η ώρα. Έλα, έλα σήκω, σου φέρω πρωινό. Χριστίνα, σε ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Δεν είμαι καλά, αλλά δεν μου φταίτε τίποτα εσύ και ο πατέρας σου. Να σου εξηγήσω κάτι, μήπως το καταλάβεις. Είναι στιγμές που νιώθεις ότι είσαι ακίνητος ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν και δεν μπορείς να πας ούτε μπρος ούτε πίσω. Ναι. Ωραία λογοτεχνική ανάλυση, αλλά πρέπει να σηκωθώ. Τι έπαθες, δεν είσαι καλά? Όχι, ζαλίζομαι, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Ωραία. Κάτσε εδώ, πάω να φέρω θερμόμετρο, να δούμε πώς έχεις πυρετό. Δεν έχω πυρετό, αλλά ξέρεις τι, μου έχουν τελειώσει οι βιταμίνες. Μάλλον έχω γρήπη. Μπορείς να πας να μου φέρεις από το φαρμακείο? Φυσικά και μπορώ. Αλλά εσύ θα κάτσεις εδώ ξαπλωμένη και δεν θα πας στη σχολή σήμερα γιατί η μανούλα θα σε φροντίσει. Ναι! Και όλα θα πάνε καλά. Mm. Άντε, αγαπητοί μου. Μα γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί να σου βάλουν ζάχαρη αντί για κοκαίνη στην τσέπη? Προειδοποίηση ήταν. Αν δεν συμμορφωθώ, έρχονται χειρότερα. Μην ανησυχείς όμως για μένα. Έχω περάσει πολλά τέτοια και στο τέλος πάντα τη βγάζω καθαρή. Άσε που μου μένουν τρεις ζωές ακόμα. Αυτό που σου είπα πριν, ότι θα ήθελα να φύγω μαζί σου έστω για λίγο. Δεν γίνεται. Το ξέρω. Δεν θα ήταν όμως ωραία. Κατάλαβα. Στην άλλη ζωή, Να προσέχεις. Εντάξει, κι αν χρειαστείς κάτι. Τίποτα δεν θα χρειαστώ. Πήγαινε στο σπίτι σου και ξέχνα το. Πήρα να σου πω ότι τελείωσα με όλα αυτά. Δεν θα ξαναπάω στο μαγαζί, ούτε θα ξαναδώ τη Μάρκελα. Με αυτή την κολοδουλειά. Τελείωσα. Απλά ήθελα να το ξέρεις. Ποιος είναι? Αστυνομία! Ανοίξτε! Πρέπει να πάω να βρω τον Δώρο. Σε τον έχω δει από τότε που γύρισε σπίτι. Και είναι και καιρός να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τα ρίχνουμε στο μαλάκα που δεν φταίει. Η Μπατσίνα βρήκε τη φωτογραφία των παιδιών. Εγώ στο είπα ότι δεν έπρεπε να την δώσει στον Πολυβίου. Δεν στο είπα! Τώρα! Θα λογαριαστώ μαζί του μετά. Τέλος πάντων. Τι της είπες? Ότι δεν ξέρω ποια είναι τα παιδιά, ούτε εσύ ξέρεις. Βέβαια κατάλαβα ότι την έστειλε τη φωτογραφία αυτός που σου άφησε και το σημείωμα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθω τι έγινε πριν από αυτήν. Κάτι σκέφτηκα χθες. Αυτή η φίλη σου από την Πυρητό που είχε έρθει στο νοσοκομείο όταν είχε τραυματιστεί, ποια ήταν? Ναι, η γραμματέα στην εταιρεία που δούλευα. Με βοήθησε, μου είπε ποιος είμαι και με βοήθησε μετά να έρθω εδώ. Σου είπε πότε γνωριστήκατε? Από τότε που δούλευα στην εταιρεία, το 2000. Δουλεύαμε μαζί 5 χρόνια, έτσι είπε. Τώρα αυτό τι είναι, γιατί με ρωτάς, τι σου έρθει και με ρωτάς για αυτήν? Άρα δουλεύατε μαζί πριν χάσει τη μνήμη σου. Και για να έρθει να σε ψάξει αφού χάθηκες μετά τη σύραξη, σημαίνει ότι ήσασταν δεμένοι. Μπορεί να της έχεις πει τι έγινε πριν 25 χρόνια.
Αυτή ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα στο νοσοκομείο για να με δει. Μου είπε ότι ήμουν πάρα πολύ κλειστός τύπος, με το ζόρι μίλαγα. Και ότι ήταν η μόνη που εμπιστευόμουν. Άρα μπορεί να της έχεις πει τι είχε γίνει τότε. Είχαμε πει πολλά για τη ζωή μου, μου είχε πει διάφορα, αλλά δεν μου είχε πει κάτι για το 95. Μ' αν ήξερε κάτι, δεν θα μου το είχε πει. Μπορεί να έχει τους λόγους της να μην το κάνει. Θέλω να του μιλήσω μόνη. Πάω να βρω Πολυβίου. Τα φιλιά μου. Τι έγινε ρε παιδί, γιατί τόση φορά. Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες εσύ. Ποιο? Βρήκανε κοκαίνη στην τσέπη του Μάρκου. Κάποιος την έβαλε και εκεί τηλεφώνησε στην αστυνομία. Μάλιστα. Και τι μου λες τώρα? Πιστεύεις ότι το έκανα εγώ? Εσύ το έκανες. Όχι, Αλεξία. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Έπρεπε να σε ρωτήσω. Έπρεπε να με ρωτήσει. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο όλη μέρα από το να σκέφτομαι συνέχεια του Μαρκούι. Να σκέφτομαι πώς θα τον καταστρέψω, ε. Ναι, αλλά το έκαψε τη μηχανή. Βεβαίως αυτό το έκανα, την έκαψα, γιατί δεν σ' άφηνε ήσυχη. Ήταν ένα σήμα, ας πούμε, καυτό να μείνει μακριά για λάργα. Χθες μου είπες ότι τέλος πάντων η όποια σχέση είχες μαζί του ετελείωσε και εγώ σε πίστεψα. Και μου έρχεσαι σήμερα εδώ, κουνάμενη, συνάμενη, να με κατηγορήσεις ότι πάνω το χώσω στη φυλακή. Τολμάτε το κάνεις αυτό εσύ? Εσύ που σου στέλνει μηνύματα μέσα στη μαύρη νύχτα και μου το κρυβείς. Μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι σταμάτησε αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Ήτανε στο μήνυμα που μου άφησε, άκουσα την αστυνομία να χτυπάει και τον πήρα να μάθω τι έγινε. Ναι, γιατί να το πας να μάθεις τι έγινε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι ταρκά κουβαλάς. Τόσο πολύ σε νοιάζει πια για αυτόν. Γιατί κάποιος την έστησε και είναι άδικο. Άδικο! Άδικο! Μάλιστα. Και για μένα είναι δίκιο, για πες μου. Ε, είναι δίκιο να έχουμε εγώ ή η γυναίκα μου να νοιάζεται για ένα τελειωμένο. Δεν είναι τελειωμένος. Χαμένος είναι. Δεν με ενδιαφέρει, μωρέ, τι είναι. Και αν σε ενδιαφέρει εσένα, τότε δεν έχεις καμιά θέση στη ζωή μου. Χριστίνα, εκεί έφερα τις βιταμίνες. Χριστίνα. 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 Είδες τη Χριστίνα. Ανέβηκα πάνω, την ξύπνησα το πρωί. Δεν ένιωθε καλά. Μου ζήτησε να πάω στο φαρμακείο να της πάρω βιταμίνες και όταν γύρισα δεν ήταν στο δωμάτιό της. Συγγνώμη που φεύγω έτσι απλά, αλλά αν σας το έλεγα δεν θα με αφήνατε. Βρήκα σπίτι. Πήρα κάποια πράγματά μου και θα έρθω να πάρω και τα υπόλοιπα. Σας αγαπώ και τους δύο. Μα πώς βρήκε σπίτι, πού, πώς, πότε? Δεν ξέρω. Ήρθα κάτω να πιω καφέ και το βρήκα αυτό. Μα πώς είναι δυνατόν να έφυγε και να μην την είδε? Θα βγήκε όταν ήμουν στο μπάνιο, πού να ξέρω. Κι εγώ ανέβηκα το πρωί, δεν ένιωθε καλά, πήγα στο φαρμακείο. Με έδιωξε για να μπορέσει να φύγει κι αυτή. Ακριβώς. Την πήρα τηλέφωνο, το έχει κλειστό. Μα πώς είναι δυνατόν να πήρε την απόφαση να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να το συζητήσουμε? Εντάξει. Θα τη δω στη σχολή και θα τη μιλήσω. Όχι, Θέμη, δεν θα έρθει στη σχολή. Αλλά ακόμα και να έρθει, θα φροντίσει να μην τη βρει. Ναι, θα μιλήσω στη Λίλια. Μπορεί αυτή να ξέρει κάτι. Ωραία, και αν δεν ξέρει, αν δεν έχουν μιλήσει, πού θα κοιμηθεί απόψε το βράδυ? Ναι, εντάξει, ρε Εύα, δεν έφυγε για την Αθήνα. Θα τη βρούμε. Εντάξει, δεν μπορεί να πήγε μακριά. Δεν γίνεται να το αποφάσει μόνη τη. Κάποιο την επηρέασε. Αυτό ο Άρης Νεοκλέος θα ξέρει που είναι. Ωραία, θα βρω τον Άρη και θα τον ρωτήσω.
Αν τη βοήθησε να βρει σπίτι, δεν θα σου πει. Από αλλού πρέπει να μάθει. Σε παρακαλώ. Αλήθεια, σε κοιτεύω, ηρέμησε. Εντάξει, άσε με να το χειριστώ εγώ. Θα βρω τη Λίλια, θα τη μιλήσω. Και αν ξέρει κάτι, θα μου πει. Αν δεν ξέρει, θα βρω αυτόν τον Άρη και θα τον κάνω αυτό να μιλήσει, να μου πει που βρίσκεται. Σου δίνω το λόγο μου. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, εντάξει. Συγγνώμη. Παράτα με ήσυχο. Είσαι σίγουρος? Γιατί αν άλλαξες γνώμη, η αγκαλιά μου είναι ακόμα ανοιχτή για σένα. Πόσες φορές σου είχα πει δώρο μακριά από τη Μαρκέλα, θα φας το κεφάλι σου. Μάλια η γλώσσα μου, λέει, εκεί το βιολί σου. Η Χριστίνα έφυγε από το σπίτι. Δική σου ιδέα ήταν να φύγει η Χριστίνα από το σπίτι χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Δεν είμαι τόσο καλός στο να πείθω κόσμο όπως εσύ. Αυτή η Βαγγελιά Ρόζη είναι η γυναίκα που το σκάσα. Ναι. Ποιος είστε? Ένας φίλος. Όχι, δεν είστε. Γιατί αυτή δεν είναι η Εύα Κασιμάτη. Ποια είναι? Η Βαγγελιά Λοΐζου. Θέλω να μου φέρεις το παιδί μου! Δεν θέλω να ηρεμείς! Πώς βρέθηκε η φωτογραφία που σου έστειλα στα χέρια της Ανδρέου? Μπορεί να έψαξε το κινητό μου, δεν ξέρω. Αυτή η γυναίκα όταν θέλει να βρει κάτι το βρίσκει. Γεια σας, είστε η Μαρίνα Βέργου. Δεν σας είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό πριν χάσει τη μνήμη του? Δεν έχω ιδέα. Μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω, αλλά δεν ρώτησε τι κάνει. Άρα μιλάει μαζί του. Εσύ αν ήξερες ότι πάνε να με μπλέξουν, δεν θα βοηθούσες? Κολυμπώντας αργό. Πού στο διάολο είναι η Ανδρέου? Γιατί άρρωστη δεν είναι. Είναι, είναι.